να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Χαμόγελο του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Και εύχομαι το καλύτερο αυτή τη στιγμή για τους δοκιμαζόμενους εκεί με τις πλημμύρες. Βέβαια. Είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι μια δύσκολη μέρα για την περιφέρεια Κρήτης. Με την κακοκαιρία που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Φαντάζομαι έχετε δει και εσείς εικόνα, έχετε άποψη. Ναι. Δυστυχώς, ναι. Λοιπόν, το Χαμόγελο του Παιδιού έκλεισε 25 χρόνια. Πραγματοποιήσατε και μια έτσι ξεχωριστή, διαδικτυακά βέβαια, επαιτειακή εκδήλωση. Ναι, τα γενέθλια, γιατί ουσιαστικά δεν έγινε η εκδήλωση που θα θέλαμε. Δεν έγινε η εκδήλωση που αξίζει για μισό αιώνα, ένα τέταρτο του αιώνα δουλειά. Και ακούγεται βαρύγδουπο. Και δεν είναι οι επέτειοι που μας κάνουν να βλέπουμε το έργο που γίνεται. Είναι σταθμός. Ένας σταθμός των 25 χρόνων. Σταθμός που ένα παιδί σε 9 Νοεμβρίου του 1995 έγραψε το ημερολόγιο του. 9 Δεκεμβρίου του 1995 τον κάλεσε στην εκπομπή του Γιώργος Παπαδάκης και μέσα από εκεί κινητοποίησε όλο τον κόσμο. 22 Δεκεμβρίου έφυγε από τη ζωή. Το κάνεις ή δεν το κάνεις. Έχετε δεχτεί περισσότερες από 4 εκατομμύρια κλήσεις. 4 εκατομμύρια 200.000, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και νούμερα τα οποία βγαίνουν κάθε χρόνο. Φέτος, το 2019 ήταν 270.000 και είναι κλήσεις καθημερινές και πολλές από αυτές είναι μια ενημέρωση, μια παρένεση, μια συμβουλή που θέλει ένα παιδί ή κάποια οικογένεια. Άλλες όμως είναι πάρα πολύ σοβαρές και αφορούν παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, κακοποίηση, θέματα υγείας, θέματα επιβίωσης. Όλα αυτά που το Χαμόγελο αντιμετωπίζει σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, που συνδέεται το κέντρο μας εκεί, διασυνδέεται με όλα τα κέντρα και τα κεντρικά στην Αθήνα και γενικότερα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. Εγώ θα προσθέσω λίγο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και της ενημέρωσης ότι έχετε βοηθήσει περισσότερο από 1.700.000 παιδιά. Ναι, τεράστιο νούμερο και θα ήθελα να καταλάβουν όλοι ότι αφορούν τις δράσεις μας. Αφορούν τους πυλώνες, τις δράσεις που το Χαμόγελο του Παιδιού σε θέματα υγείας, σε θέματα βίας, bullying, την επιβίωση. Μιλάμε για τα κέντρα στήριξης και την επιβίωση οικογενειών. Για τις εξαφανίσεις και όλα αυτά καθημερινά με τα ασθενοφόρα, κινητές μονάδες δυτικής θεραπείας στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, προκειμένου να εξασφαλίζουμε, αλλά πάντοτε σε συνέργεια, γιατί θα ήθελα να πω στον κόσμο και μέσα από εσάς, τη συνταγή του Χαμόγελου είναι ένα παιδί είχε το όραμα, είναι σημαντικό να ξεκινήσεις από κάπου και να έχεις ένα όραμα για κάτι που κάνεις, ο κόσμος ανταποκρίθηκε, οι άνθρωποι στις δημόσιες υπηρεσίες. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι είναι κοντά μας, άρα με αυτούς κάνουμε δουλειά. Οι εργαζόμενοι στο Χαμόγελο, οι εθελοντές, 12.000 εθελοντές σε όλη την Ελλάδα. Και το Χαμόγελο λειτουργεί κάτω από θεσμούς. Πιστεύουμε στους θεσμούς ότι πρέπει να λειτουργούν καλά και να μην υποκαθίζεται από οποιοδήποτε φορέα. Εμείς συμπληρώνουμε τις προσπάθειες. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν είμαστε εδώ για κάθε παιδί και κάθε παιδί το οποίο υποφέρει. Το οποίο με την οικογένειά του έχει πρόβλημα. Κύριε Γιαννόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, αυτά τα 25 χρόνια έχετε διαχειριστεί χιλιάδες περιπτώσεις. Υπάρχει κάποια περίπτωση παιδιού που έχει μείνει χαραγμένη μέσα στο μυαλό και στο νου σας και στην καρδιά σας? Υπάρχουν πολλές. Και κάποια στιγμή ανεφέρθηκα σε μια περίπτωση από την Κρήτη και έγινε αναμετάδοση και θέλω να αποφεύγω, ξέρετε, καμιά φορά. Αλλά είναι μέσα στην ψυχή μου το παιδί εκείνο που προσπαθήσαμε να το σώσουμε τη ζωή, γιατί είχαν πει οι γιατροί εδώ ότι δεν έχει δυνατότητα. Πήγε στην Αγγλία, ανοίξαμε ανοιχτό λογαριασμό με το νοσοκομείο. Το παιδί ήρθε, γύρισε καλά, βρήκαν τι είχε. Και ο Γιάννης, λοιπόν, έχει και όνομα, μετά με παίρνει τηλέφωνο κάθε χρόνο. Η φωνή του άλλαζε στο τηλέφωνο, έγινε έφηβος και μετά με πήρε ένας που ακούγονταν άντρας. Αυτό είναι μόνο το καλύτερο. Το ίδιο και τα μεγάλα παιδιά που μεγαλώσαμε στο σπίτι μας, που σήμερα είναι οι γονείς, είναι είτε άντρες είτε κοπέλες είτε νεαροί, είναι επαγγελματίες, είναι επιστήμονες. Αυτός είναι ο κύριος απολογισμός του Χαμόγελου. Τα νούμερα πρέπει να τα λέμε και είναι σημαντικά, αλλά πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται μια ψυχή, ένας άνθρωπος
μια προσπάθεια, μια... Είναι τα μια ιστορία, είναι... μια προσωπική ιστορία. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι το θέμα παιδιά με προβλήματα υγείας τα οποία εγκαταλείφθηκαν και τα οποία είναι κοντά μας. Κύριε Γιαννόπουλε, να τα στηρίξουμε. Το όραμα του Ανδρέα κατά κάποιο τρόπο εκπληρώθηκε. Το όραμα του Κώστα του Γιαννόπουλου έχει εκπληρωθεί, έχει ακόμα αρκετά επεισόδια μπροστά. Όχι. Και δεν θα εκπληρωθεί, γιατί δεν μπορούμε να πούμε αυτή την ευχή που λέμε όλοι, να μην υπάρχουμε. Βγάλαμε ένα βίντεο, το οποίο ελπίζω να το παίζετε, που με την βοήθεια της DDB, της εταιρείας διαφημιστικής δωρεάν, το οποίο λέει αυτό ακριβώς και δείχνει αυτό ακριβώς, να μην χρειαζόμαστε. Αλλά επειδή χρειαζόμαστε τον κάθε ένα από εσάς που μας βλέπει, χρειαζόμαστε εσάς, το κανάλι το οποίο μας δίνει το βήμα να μοιραστούμε τα προβλήματα και τα θέματα και προληπτικά με τον κόσμο, ειδικότερα εσείς που μας δίνετε περισσότερο χρόνο και έχουμε δυνατότητα να πούμε λίγα περισσότερα πράγματα, για να μπορέσουμε να πετύχουμε το σκοπό μας, που είναι η ποιότητα στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στα παιδιά. Ποιότητα, φροντίδα, νιάξιμο. Να αναφερθούμε λίγο πιο αναλυτικά. Δηλαδή, κάποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα απευθυνθεί σε έναν άνθρωπο, σε ένα εκπρόσωπο, σε μία δομή του Χαμόγελου του Παιδιού. Για ποιο λόγο? Για οποιοδήποτε λόγο αφορά παιδί. Για οποιοδήποτε λόγο αφορά παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο με την οικογένειά του ή μόνο του το παιδί. Κακοποίηση, εξαφάνιση, θέμα υγείας. Να σας αναφέρω για να καταλάβουν οι τηλεθεατές ένα περιστατικό χτες το βράδυ. Ναι. Που ξενυχτήσαμε πολύ απλό, το οποίο καμιά φορά κάποιοι, εγώ σας μίλησα για συνεργασία με τους ανθρώπους των δημοσίων και άλλων υπηρεσιών. Χτες το βράδυ λοιπόν ήταν μια οικογένεια, πετάχτηκε στον δρόμο στις 11.30-12 η ώρα το βράδυ. Με 7 παιδιά, την λεπτομέρεια. 4-3,5-4 χρονών μέχρι 16. Προσπαθήσαμε να βρούμε άκρη από το αστυνομικό τμήμα. Ήταν κάποιος που δεν καταλάβαινε τι σημαίνει να είναι 7 παιδιά έξω, να μας δώσει μια έγκριση για τη μεταφορά τους στον χώρο που κατάγονται, που ήταν σε μια περιοχή της κεντρικής Ελλάδας. Εμείς θα στείλναμε 2 αυτοκίνητα, 2 λεωφορείακια για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Δεν το άκουγε λοιπόν ο αστυνομικός, ο συγκεκριμένος, το τονίζω, γιατί δεν έχουμε τέτοια σημαντικά. Και αναγκαστήκαμε και πήραμε εμείς, γιατί ούτε αυτό το έκανε, πήραμε εμείς την εισαγγελία ανηλίκων, μας έδωσε εντολή και τα παιδιά κοιμήθηκαν στη ζεστασιά ενός σπιτιού. Αυτό είναι μια από τις λεπτομέρειες που κάνουμε, αλλά όμως χρειάζεται να παλέψεις για κάθε περιστατικό, για κάθε παιδί και ειδικότερα για τα παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και κρέμεται η ζωή τους από μια κλωστή. Κύριε Γιαννόπουλε, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω αν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο πανδημίας που όλοι έτσι διανύουμε και βιώνουμε, αν έχουν επηρεαστεί κάπως οι δράσεις του Χαμόγελου του Παιδιού, αν αυτοί οι περιορισμοί σας κρατάνε και σας λίγο πίσω. Κοιτάξτε, οι δράσεις αυξήθηκαν. Όλα τα περιστατικά και τα προβλήματα των παιδιών έχουν αυξηθεί. Οι κλήσεις αυξήθηκαν. Η βία αυξήθηκε. Μάλιστα. Η ενδοοικογενειακή βία αυξήθηκε. Όμως, το Χαμόγελο του Παιδιού δεν έχει δικαίωμα από τη μία. Απ' την άλλη, πληρώνουμε το τίμημα, γιατί δεν έχουμε δυνατότητες οικονομικές. Από τα αποθεματικά αυτή τη στιγμή λειτουργούμε. Και πόσο θα κρατήσουν τα αποθεματικά ακόμη, που έτυχε να έχουμε λόγω κάποιας κληρονομιάς. Άρα, χρειαζόμαστε την υποστήριξη του κόσμου. Και αυτή η κατάρα που μας κουβαλάει γενικότερα όσοι κάνουν δουλειά στην Ελλάδα, αυτό το Χαμόγελο του Παιδιού δεν έχει ανάγκη, και ειδικότερα κάποιοι τεχνίαντες το περνάνε. Έχει ανάγκη και το 1 ευρώ. Γιατί αυτό όλο το έργο σε όλη την Ελλάδα χρειάζεται και ανθρώπους, χρειάζεται και οχήματα, χρειάζονται και υποδομές, χρειάζονται και τηλεφωνικά κέντρα, χρειάζονται Μάλιστα. και σπίτια. Μάλιστα. Χρειάζονται όλα. Τελειώνουμε στο Ηράκλειο, ελπίζω το επόμενο διάστημα, γρήγορα, γιατί το πιέζουμε τώρα, το σπίτι. Έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Κύριε Γιαννόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ από Εγώ Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.